39 είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, το πρώτο κεφάλαιο και το 27 εδάφιο. Πρώτο κεφάλαιο, 27 εδάφιο, σελίδα 1039, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους. Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, για να ακούσω είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε όταν είμαι απόν την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή δια την πίστην του Ευαγγελίου, και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίον εις αυτούς μένει ένδειξη απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από το Θεό. Διότι σε εσάς σε χαρίστη το υπέρ Χριστού, ού μόνον το να πιστεύετε εις Αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ Αυτού, έχονται στον Αυτόν αγώνα ποιον είδετε εν εμή και τώρα ακούετε εν εμή. Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ ή της παραμυθία αγάπης ή της κοινωνία πνεύματος εις πλάχνα την άκαι εκτιρμή, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το Αυτό έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη, θεωρούντες αλλήλους, υπερέχοντας εαυτών. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να εινήσαμε το Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισε σε αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, δια να κλείνει εις το όνομα του Ιησού παν γόνιε επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχή ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερον εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεσαι την εαυτόν σωτηρίαν, διότι ο Θεός τον ενεργών ημίν και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Πράτετε τα πάντα χωρίς γοκισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι τέκνα Θεού, αμόμητα εν μέσω γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο, κρατούντες των λόγων της ζωής διακάφημά μου εν τη μέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, αλλά ουδέ εις μάτιν εκοπίασα, αλλά αν και προσφέρω εμ' αυτόν σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας, χαίρω και συγχαίρω με τα πάντων ημών, ως αυτός δε και εσείς χαίρετε και συγχαίρετε με τεμού. Αμήν. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, η εν Χριστώ ζωή. Να χαίρομαι και να χαιρόμεθα και να συγχαίρομαι με τα πάντων των Αγίων του Θεού και ιδιαιτέρως με τους κεχρισμένους δούλους του Θεού, με τους ανθρώπους που ο Θεός κάλεσε, όπως τον Παύλο. Ο Παύλος τι ήτανε? Απίστευτο, αδερφοί. Ο ίδιος ομολογεί ότι ήταν ένας άνθρωπος απαράδεκτος, βλάσφημος, υβριστής, διώκτης. Αυτό ήταν. Απαράδεκτος. Ξέρετε αυτό τι μου λέει εμένα? Ότι έχω ελπίδα και εμένα να με εκλέξει ο Θεός. Δεν είμαι ούτε υβριστής, ούτε βλάσφημος, ούτε διώκτης. Ελπίζω. Εάν λοιπόν τον βλάσφημο, τον απαράδεκτο άνθρωπο, τον διώκτη, τον υβριστή, ο Θεός είχε τόσο ωραίο σχέδιο και τον κάλεσε, αδερφοί αγαπητοί, γιατί όχι εσένα, γιατί όχι εμένα? Αυτή είναι η απρόβλεπτη μεγάλη ευλογία του Θεού. Βλάστησε ο Παύλος, έβγαλε άνθη και έβγαλε το ξερό κλαρί αμύγδαλα. Γιατί? Γιατί αγνώων έπρατε εν απιστία.
Γιατί δεν ήταν εν επιγνώση του. Εάν ήταν εν επιγνώση του το έργο του, δεν έχει καμία ελπίδα. Εμείς έχουμε όμως, και σε αυτή την περίπτωση η ελπίδα αρκεί να το καταλάβουμε και να μετανοήσουμε. Για να έλθει η απρόβλεπτη μεγάλη ευλογία του Θεού στον κάθε έναν από εμάς. Απρόβλεπτη, μοναδική. Να βλαστήσει, να ανθίσει και να καρποφορήσει ένα ξερό κλαρί. Χειρότερος από ξερό κλαρί ήταν ο Παύλος. Αλλά ξαφνικά ήρθε η απρόβλεπτη ευλογία, τρομακτική πρώτον, γιατί εν αγνία του έπρατε εν απιστία, και δεύτερον γιατί ήταν έτοιμος όταν ο Θεός τον επισκεφθεί, και αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός, να μετανοήσει. Αυτό όμως το ξέρουμε και εμείς. Είμαστε έτοιμοι σήμερα να μετανοήσουμε? Εγώ είμαι, Κύριε. Είμαι. Τι να πω, αστειεύεσαι? Είμαι. Είσαι. Είσαι. Σε σένα μιλάω που δεν ακούς. Είσαι έτοιμος να μετανοήσεις? Τώρα. Δεν είσαι. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό. Αδερφοί, να γίνουμε έτοιμοι να μετανοήσουμε, σας παρακαλώ. Τώρα. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα αν μετανοήσεις θα έρθει απρόβλεπτη ευλογία. Αν δεν μετανοήσεις, απρόβλεπτη κατάρα θα έρθει. Γιατί να διακινδυνεύουμε, αδελφοί αγαπημένοι μου? Γιατί να το διακινδυνεύουμε? Γιατί η καρδιά μας να είναι σκληρή, αμετανόητη, και να μην καταλαβαίνουμε αυτό που αγωνίζεται το Πνεύμα το Άγιο να μας φανερώσει? Γιατί, αναρωτιέται ο Θεός, αλλά συγχωρέστε με, και εγώ αναρωτιέμαι έτσι πως βλέπω. Γιατί? Ο Παύλος μετενόησε. Και ο Θεός έκανε μεγαλεία στη ζωή του. Μεγαλεία έκανε στη ζωή του. Τεράστια έκανε στη ζωή του. Στον ουρανό είναι τώρα δίπλα στο Χριστό. Είναι ο Απόστολος των Εθνών. Γιατί ήταν έτοιμος όταν του είπε ο Ιησούς, γιατί με διώκεις? Και λέει, Κύριε, ποιος είσαι εσύ τον οποίον εγώ διώκω? Εγώ διώκω αυτόν, εκείνον. Γιατί τον διώκεις? Και λέει, δεν διώκεις αυτόν, εμένα διώκεις. Και ο Παύλος μετανόησε αμέσως. Και αμέσως έγινε Απόστολος Παύλος. Αμέσως τον κάλεσε, του φανέρωσε, του δίδαξε, τον οδήγησε. Και τον έφτασε μέχρι τους Φιλίππους. Μέχρι τους Φιλίππους τον έφτασε. Και εκεί δημιουργήθηκε μια εκκλησία υπέροχη, θαυμαστή. Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Αλλά όσο και ευλογημένος να είναι ο άνθρωπος, κινδυνεύει. Η ψυχή μας όλων βρίσκεται σε κίνδυνο. Και όσο καταραμένος είναι ο άνθρωπος, έχει ευκαιρία να μετανοήσει και να τον ευλογήσει ο Θεός. Ό,τι ακραία κατάσταση και αν υπάρχει στη ζωή σου, ευλογίας ή κατάρας, αλλάζει. Πολύ εύκολα αλλάζει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, προσέχτε αδελφοί Φιλιππίσοι που είσαστε τόσο ευλογημένοι και Άγια Εκκλησία, να πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Προσέξτε. Προσέξτε το πώς πολιτεύεστε. Το πολιτεύμά μας είναι της ουρανής. Αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού να πολιτεύεστε. Μην κάνετε ό,τι θέλετε. Γιατί και ο Θεός θα κάνει ό,τι δεν θέλετε. Μην κάνετε ό,τι σας αρέσει που δεν αρέσει το Θεό. Γιατί ο Θεός θα κάνει στη ζωή σας ό,τι δεν σας αρέσει. Γιατί σας αγαπάει, μας αγαπάει και θέλει να επιστρέψουμε. Θέλουμε να τον πλησιάσουμε. Θέλει να μας ευλογήσει. Λυπάται ο Θεός όταν δεν του δίνουμε την ευκαιρία να μας ευλογήσει απρόβλεπτα και με τη μεγαλύτερη ευλογία.
Λυπάται ο Θεός. Πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου. Τι σα πει αξίως? Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Αφού έχεις το Ευαγγέλιο, τίμησέ το, αδερφέ μου. Αφού έχεις το Λόγο του Θεού, δόξασε το Λόγο του Θεού. Αν δεν το έχεις, τον καιρό της αγνίας ο Θεός το παραβλέπει. Αλλά εμείς έχουμε το Ευαγγέλιο, να τιμήσουμε το Ευαγγέλιο. Και πώς τιμάμε το Ευαγγέλιο? Με το να υποτασσόμεθα και να υπακούμε στο Ευαγγέλιο. Όχι σε φωνές ανθρώπινες, όποιες και να είναι αυτές. Μόνο στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί από αυτό εξαρτάται η κατάστασή σου. Ποια είναι η κατάστασή σου σήμερα? Ποια θα είναι αύριο? Ποια θα είναι αμεθαύριο? Από το πώς πολιτεύεσαι αξίως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού εξαρτώνται τα πάντα. Τα πάντα εξαρτώνται. Εάν στέκεσαι μαζί με όλα σου τα αδέλφια σε ένα πνεύμα. Ποιο πνεύμα? Το Άγιο. Το πνεύμα του Χριστού, το πνεύμα του Θεού. Και ποιο είναι το πνεύμα του Θεού? Τι κάνει το πνεύμα του Θεού? Θα σε οδηγεί πάντοτε και μας οδηγεί πάντοτε εις πάσαν την αλήθεια. Μας ελέγχει, μας προτρέπει, μας παρηγορεί, μας ενισχύει. Ό,τι κάνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω σε σένα, κάντο κι εσύ. Μην ελέγχεις, πρότρεψε, παρηγόρησε, ενίσχυσε. Μην σε ένα πνεύμα με την Εκκλησία, με τον Χριστό, με τα αδέλφια. Γιατί όχι? Απρόβλεπτη ταλαιπωρία έρχεται. Και δεν το λέω εγώ, αδερφοί. Με τα πάση βεβαιότητα σας το λέω και το ξέρετε. Ο Θεός μας το λέει. Απρόβλεπτη ταλαιπωρία έρχεται. Και απρόβλεπτη ευλογία έρχεται. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Σε ένα πνεύμα, μία ψυχή. Ψυχή θέλουσα, το θέλημα του Θεού. Πνεύμα διοικούμενο από το Πνεύμα το Άγιο. Και μη φοβάσαι τίποτα. Μου είπε μια αδερφή σήμερα, μιλάγα, μου λέει, έχω φοβία. Μη φοβάσαι, αδερφή μου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάσαι. Μόνο το Θεό να φοβόμαστε. Όποιος φοβάται το Θεό, δεν φοβάται τίποτα άλλο. Όποιος δεν φοβάται το Θεό, καλά κάνει και φοβάται και να τρέμει και να πάει γρήγορα να μετανοήσει. Μόνο το Θεό φοβόμαστε. Και όταν έχεις φόβο Θεού, όταν φοβάσαι το Θεό, οδηγείσαι, διοικείσαι στο Ευαγγέλιο του Χριστού, στην παρουσία του Θεού. Και βεβαίως θα έρθουν και θλίψεις στη ζωή σου. Έτσι είναι. Τι είδους θλίψεις? Θα πάσχεις. Ξέρετε τι ταλαιπωρία πέρασε ο Μωυσής και ο Αρών από την αντιλογία του Κορέ, του Δοθάν και του Αβυρών και του Ον. Τι στενοχώρια. Ξεσήκωσε όλο τον Ισραήλ. Κατάφερε με την πίκρα που είχε να μολύνει όλους. Όχι πολλούς, όλους. Η πίκρα μολύνει πολλούς. Τα χάσε. Στενοχωρήθηκε, πέθανε από τη στενοχώρια του. Και δεν είχε άλλη ελπίδα παρά να πάει στον Κύριο. Τι ήταν να πάει? Λέει, αύριο λέει, θα φανεί ποιον δέχεται ο Θεός και ποιον δεν δέχεται ο Θεός. Δεν θέλω, αδερφοί, θέλω αύριο να φανεί ποιον ελεεί ο Θεός και ποιον ευλογεί ο Θεός. Να κάνουμε τώρα συγκρίσεις και κρίσεις. Ελέει σε μας όλους, Χριστέ μου. Ελέει σε μας κατά το μέγα ελαιό σου. Από εκεί πέρα άρχισε η ταλαιπωρία των ανθρώπων που αντεστάθησαν και αντιλόγησαν στο Μωυσή και στον Ααρών. Σε ένα πνεύμα, σε μια ψυχή. Θα πάσχετε. Αλλά και αυτό χάρισμα Θεού είναι για να φανερωθούν οι δόκιμοι. Μη στενοχωριέσαι για αυτά που λένε οι άνθρωποι. Να στενοχωριέσαι για αυτά που λέει ο Θεός. Το ξαναπώ, αδερφοί. Μη σε νοιάζει τι λένε οι άνθρωποι. Μη σε νοιάζει καθόλου.
Το έχω πάρει απόφαση. Δεν με νοιάζει καθόλου. Ό,τι και να λένε, καλά, κακά, άσχημα, ό,τι θέλουν να λένε. Όλοι. Ένα με νοιάζει. Να πηγαίνω στην προσευχή και να μου λέει ο Θεός καλά λόγια. Αυτό θέλω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Να με ελέγχει και να μετανοώ και να επιστρέφω. Εκείνο που μας νοιάζει είναι να ακούσουμε εκείνη την ημέρα «Ευγεδούλε, αγαθέ και πιστέ». Στα ολίγα εστάθεις πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Αυτό θέλω. Τι άλλο να θέλουμε, αδελφοί της έσχατας, αυτές οι μέρες. Γι' αυτό, εάν υπάρχει παρηγοριά αλλά Χριστού, προσπαθείς να παρηγορείς κανέναν. Μόνο δια του Ιησού Χριστού είναι δυνατή, εφικτή η παρηγοριά σου. Δεν είναι με τα λόγια σου. Ας πω και κάτι, ούτε με την αγάπη σου. Μόνο με την αγάπη του Χριστού που συσφίγγει μας μπορείς να παρηγορήσεις τον άλλον. Αν έχεις την αγάπη του Χριστού, θα σε συσφίξει ο Χριστός και η παρηγοριά σου θα είναι αληθινή. Αν αντιμετωπίζεις βέβαια από εκεί κακία, καταλαλιά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πήγαινε προσευχή σου μόνο. Να βρουνε χάρη και έλεος από το Θεό. Το επαναλαμβάνω, μη σε νοιάζει τι λένε οι άνθρωποι. Καθόλου. Καθόλου. Ό,τι και να λένε, μη σε νοιάζει. Πήγαινε στο ταμείο σου, μετανόησε και να σε νοιάζει τι θα σου πει ο Χριστός. Αυτό έχει σημασία. Γιατί εκεί στο ταμείο σου θα ανθίσεις και θα καρποφορήσεις, έστω κι αν είσαι ξερό κλαρί. Μπαίνεις ξερό κλαρί στο ταμείο σου, βγαίνεις ανθισμένο και καρποφορούν κλαδί. Αυτά κάνει ο Χριστός. Γι' αυτό αν υπάρχει παρηγοριά, μόνο εν Χριστώ. Αν υπάρχει προτροπή, μόνο αγάπης. Αν υπάρχει κοινωνία, μόνο Πνεύματος Αγίου. Αν υπάρχουν σπλάχνα και εκτερμή, μόνο με την αγάπη του Θεού. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ή με το Χριστό, παρηγοριά, είτε με την αγάπη του Θεού Πατρός, προτροπή, είτε δια Πνεύματος Αγίου, κοινωνία αγάπης. Από εκεί και πέρα ανοίγουν οι καρδιές των ανθρώπων, σπλάχνα, ικτυρμή και οδηγείται ο άνθρωπος να φρονεί το αυτό, να έχει την ίδια αγάπη για όλους. Αγαπάω πιο πολύ αυτόν από εκείνον. Αυτό είναι προσωποληψία. Θα το πω αλλιώς, είναι ανοησία. Γιατί αγαπάς αυτόν πιο πολύ, επειδή είναι πιο κοντά σου, επειδή είναι πιο φίλος σου. Μα είναι πιο αμαρτωλός, πιο πολύ θα αγαπάς τον αμαρτωλό. Χριστός αγαπάει τους αμαρτωλούς, την αμαρτία δεν αγαπάει. Την αυτήν αγάπη σε όλους. Ομόψυχοι, με μια ψυχή θέλουσα. Ομόφρονες, με το φρόνημα του Χριστού. Και η ασφάλειά μας, να θεωρείς τον άλλον ότι υπερέχει σου. Αυτή είναι η ασφάλεια, αδελφοί. Όταν τον άλλον τον βλέπεις και λες πόσο καλύτερος είναι από μένα, σώθηκες. Κάντο και θα δεις. Όποιος και να είναι αυτός. Όταν τον πλησιάζεις και πεις, βρε πόσο καλύτερος είναι από μένα αυτός. Όποιος και να είναι. Πόσο πιο καλός είναι από μένα. Και αν το λες με την καρδιά σου, με την ψυχή σου. Το χειρότερο να πεις, βρε, το να βάζει μυαλό. Ο Θεός να μας φυλάει. Πιο καλός είναι από σένα ο αδερφός σου, αδερφέ. Γιατί πίσω από αυτόν είναι ο Χριστός. Είναι πιο καλός ο Χριστός από σένα. Πίσω από αυτόν τον ελάχιστο κρύβεται ο Χριστός. Γι' αυτό είναι πιο καλός από σένα. Αλλά ποιος Χριστός? Ο κεχρισμένος του Κυρίου. Ο αγαθός, ο πιστός, ο φρόνιμος. Ο καλός. Ο άνθρωπος του Θεού. Ο αδύνατος. Ο αμαρτωλός σου λέω εγώ. Πίσω από αυτόν κρύβεται ο Χριστός. Εσύ που είσαι. Μη γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι. Γιατί μεγαλύτεραν κατάκριση θα λάβετε, λέει ο Λόγος του Θεού. Αντί να γίνεις διδάσκαλος, κριτής, δικαστής, μεριστής, γίνε καλύτερα οικέτης. Οικέτευσε το Θεό για αυτούς που κρίνεις, που κατακρίνεις, σκέτευσέ τους. Γίνε οικέτης στο Θεό για να σε ευλογήσει ο Θεός. Αγάπησέ τους.
ζήτησα από το Θεό που το θέλει, κάνε με να τον αγαπήσω και να μ' αγαπήσει, Κύριε. Ποιος είναι αυτός ο παλιό μασκαρά, συγγνώμη, αυτός ο άθλος, κάν τον, Κύριε, να μ' αγαπήσει και να τον αγαπήσω, να δεις τι θα κάνει ο Θεός. Αδερφοί, μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Αλλά όχι όπως θέλουμε εμείς, όπως θέλει ο Θεός. Όχι όπως μας αρέσει εμάς, όπως αρέσει το Θεό. Όχι ό,τι λέμε εμείς, ό,τι λέει ο Θεός. Γι' αυτό το φρόνημά σας, λέει ο Απόστολος Παύλος, να είναι σαν του Χριστού. Δεν νόμισε ότι κλέψανε τίποτα με το να πάψει να είναι ο πρώτος, ο Θεός, παντοδύναμος. Δεν θα χάσεις, αδερφέ, αν λάβεις δούλου μορφή. Θα κερδίσεις. Μην λάβεις μορφή δασκάλου, καθηγητού, αρχηγού, ποιμένα, ευαγγελιστού. Μην λάβεις τέτοια μορφή. Λάβε μορφή δούλου, αδερφέ μου. Δούλου. Ευαγγελίζεις, δούλος είσαι. Διδάσκεις, δούλος είσαι. Μην παίρνεις άλλες μορφές. Μία μορφή θέλει ο Θεός να πάρουμε. Αυτό που είχε το φρόνημα ο Χριστός, τη μορφή του δούλου. Ό,τι και να κάνεις, γίνε δούλος πρώτα και μετά κάνε ό,τι θες. Αλλά αν δεν γίνεις δούλος στα παιδιά σου, τι σώη μάνα είσαι. Αν δεν γίνεις δούλος στην οικογένειά σου, τι σώη πατέρας είσαι. Εάν δεν τους κάνεις αυτό που θέλουνε, εν Χριστώ, δεν κάνεις για τίποτα. Κάνε αυτό που θέλει ο Θεός. Υπηρέτησε, δες τον αδερφό σου, στο γιο σου το μικρό, στο παιδάκι σου το μικρό, στον αδερφό σου τον άτακτο. Δες πίσω από αυτόν κρυμμένο τον Χριστό και υπηρέτησε τον για να σε υπηρετεί ο Χριστός. Είναι τόσο εύκολο, τόσο όμορφο, τόσο ωραίο, τόσο απλό. Τόσο μα τόσο απλό, κάντο για να δεις την κρατεά χείρα του Θεού στη ζωή σου. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέρφια. Γιατί γι' αυτό το λόγο ο Θεός υπερύψωσε τον Ιησού τον Ασωραίο. Επειδή είχε αυτό το χαρακτήρα, αυτό το φρόνημα, αυτό το πνεύμα. Σε αυτό ευαρεστείται ο Θεός και συστήνει και υψώνει. Έκανε λάθος ο Άρων, αλλά ήταν υπηρέτης. Είχε την ευθύνη της παράβασης και στο αγιαστήριο και στο θυσιαστήριο και στην ιερατεία. Εάν κάτι δεν έκανε καλά, πρώτον αυτόν θα σκότωνε ο Θεός, θα θανάτωνε ο Θεός και ύστερα τους άλλους. Όταν έμπαινε μέσα στην ιερατεία, κινδύνευε η ψυχή του. Τι να γίνει, αφεντικό, αφού έτσι και έμπαινε μέσα στο, που έμπαινε μια φορά το χρόνο. Και δεν ήταν έτσι πως τον ήθελε ο Θεός, πέθαινε επί τόπου. Τι ήτανε, δούλος. Αυτό είναι το φρόνημα που θέλει ο Χριστός. Και το επόμενο είναι, αδερφοί αγαπητοί, με τα φόβου και τρόμου να κατεργαζόμεθα τη σωτηρία μας. Δεν είναι εργαζόμεθα. Κατεργάζομαι σημαίνει επεξεργάζομαι τη σωτηρία μου. Ό,τι έχεις το επεξεργάζεσαι. Ό,τι σου έχει δώσει ο Θεός το επεξεργάζεται για να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Έχω ένα διαμάντι, αν το αφήσω χωρίς επεξεργασία είναι άχρηστο. Το επεξεργάζομαι για να πάει στο δαχτυλίδι. Το επεξεργάζομαι για να κόβει τζάμια. Το κάνω χρήσιμο, με αξία και πολύτιμο. Σου έχει δώσει μία μνά ο Θεός να την επεξεργαστείς. Ποιο είναι το έργο σου, τι κάνεις. Τι κάνεις εις δόξαν Θεού Πατρός. Τι κάνεις. Τι κάνω εις δόξαν Θεού Πατρός. Ό,τι μας έχει δώσει πρέπει να το επεξεργαζόμεθα για να γίνει καρποφόρο, ευλογημένο εις δόξαν Θεού Πατρός. Ό,τι σου έχει δώσει, υλικά, πνευματικά, φυσικά αγαθά, ό,τι και να σου έχει δώσει, τι σου έχει δώσει, 5 τάλαντα, τι σου έχει δώσει. Εργάσου με αυτά, επεξεργάσου αυτά. Μωυσής ξαφνικά άκουσε ότι με σένα θα ελευθερώσω το λαό Ισραήλ. Και αμέσως σκέφτηκε τι θα κάνω τώρα. Κάτι πρέπει να κάνω. Το πρώτο πράγμα που έκανε σκέφτηκε.
Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω να είμαι υιός της θυγατρός του Φαραώ. Εγώ πρέπει να πάω με αυτούς τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται. Και πρόκρινε ότι η ταλαιπωρία του με το λαό του Θεού ήταν μεγαλύτερος πλούτος από το θησαυρό του Φαραώ. Και τα παράτησε και έγινε κατάλληλος για να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Άσχετα αν ο Θεός τον κράτησε άλλα 40 χρόνια για να τον κάνει πραγματικά κατάλληλο. Αλλά αν δεν είχε εγκαταλείψει το να ονομάζεται Υιός θυγατρός του Φαραώ, θα μπορούσε ο Θεός να τον εκπαιδεύσει 40 χρόνια στην έρημο? Αποκλείεται. Αποκλείεται. Αντιθέτως, ο Ιωνάθαν, ο Θεός του λέει θα γίνεις δεύτερος μετά τον Δαβίδ. Και το ομολόγησε, το είπε. Δεν έγινε ποτέ όμως. Ξέρετε γιατί? Γιατί ποτέ δεν αρνήθηκε να ονομάζεται Υιός Σαούλ. Ποτέ. Μέχρι τέλος παρέμεινε Υιός Σαούλ και πέθανε σαν Υιός Σαούλ και πήγε εκεί που δεν έπρεπε να πάει. Τι έπρεπε να κάνει? Να εγκαταλείψει. Τρέχα, φύγε Ιωνάθαν από την αυλή του Σαούλ. Τρέχα, φύγε αδερφέ από το περιβάλλον αυτό που μολύνει την καρδιά σου. Που μολύνεσαι, φύγε, τρέχα, 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 φύγε μακριά. Όπως έφυγε ο Μωυσής. Ναι, αλλά αυτό είναι ταλαιπωρία. Δεν είναι ταλαιπωρία, ευλογία είναι. Ο Θεός, αδερφοί, να μας φυλάει. Γιατί ο σκοπός του Θεού είναι να είμαι θα τέκνα Θεού αμόμητα, άμεμπτη και ακέραιη, μέσα σε γενναιά σχολιά και διαστραμμένη, μέσα στην οποία θα λάμπουμε ως φωστήρες. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Θέλεις να λάμπεις ως φωστήρας, μέσα σε γενναιά σχολιά και διαστραμμένη, μέσα στο σκοτάδι του κόσμου? Ή θα γίνεις και εσύ σκοτάδι του κόσμου? Τι θα κάνεις? Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Τι σκοπεύεις να κάνεις? Ποιο είναι το πρόγραμμά σου? Τι θέλεις να κάνεις? Μη μένεις σε ένα περιβάλλον πίκρας, ταλαιπωρίας. Πήγαινε στο περιβάλλον ευλογίας και χαράς. Πήγαινε στο περιβάλλον της αγάπης, της χωρητικότητας, μακροθυμίας. Γιατί εκεί λέει ο Απόστολος Παύλος σαν συμπέρασμα, ως αυτός δε και εσείς χαίρετε και συγχαίρετε με τεμού. Αυτός είναι ο χριστιανός. Χαίρετε, πάλιν θέλω είπε χαίρετε, πάντοτε χαίρετε. Χαίρεσαι αδερφέ, χαίρεσαι αδερφέ. Αν δεν χαίρεσαι κάτι δεν πάει καλά. Δεν λέω ότι δεν θα έχουμε θλίψεις. Αλλά αν δεν έχεις χαρά, κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει γρήγορα να μετανοήσουμε. Αν δεν έχουμε τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου, τη χαρά της ελπίδος του Χριστού. Εάν η μούρη σου είναι μαύρη και άραγνη, μουτζούφλα, έχεις πρόβλημα πνευματικό και δεν το έχεις καταλάβει. Και καλά αν πράττεις εν αγνία, γιατί θα ελεηθείς από το Θεό. Αλλά εμείς δεν δικαιολογούμεθα, γιατί εμείς ό,τι πράττουμε, το πράττουμε εν επιγνώση. Δες τη φάτσα σου στον καθρέφτη. Είναι χαρούμενη? Δεν λέω ότι δεν θα έχουμε θλίψεις. Δεν λέω ότι δεν θα μας κατηγορούν, θα μας λένε, όλα αυτά είναι, δεν με σε νοιάζει. Πήγαινε στον Χριστό να δεις τι θα σου πει και εκεί να χαίρεσαι. Στον Χριστό χαιρόμεθα, αδερφοί. Ο Χριστός είναι η χαρά μας. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Ο Χριστός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Τι να σας πω, εγώ θέλω να βλέπω τα πρόσωπά σας χαρούμενα. Και λέω και ο Θεός το θέλει. Και όταν βλέπω κάποιον έτσι θυμωμένο, αγριεμένο, πάω και προσεύχομαι για αυτόν. Ίσως όχι τόσο πολύ όσο πρέπει. Αλλά αν το πρόσωπό σου, λένε οι άνθρωποι από τα μάτια, φαίνεται η ψυχή. Το λέει και ο Λόγος του Θεού. Αν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, σκοτεινό όλο το σώμα σου. Αν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, φωτεινό όλο το σώμα σου. Τα μάτια μας να είναι καθαρά, αδέρφοι. Να μην είναι γεμάτα πονηριά, γεμάτα κρίση, κατάκριση. Ο Κύριος έρχεται
και έρχεται κατά πάσα πιθανότητα πολύ γρηγορότερα από ό,τι μπορούμε να υπολογίσουμε. Χαμός γίνεται. Το Brexit είναι τραγικό για όποιον δεν το έχει καταλάβει. Είναι η διάλυση πολιτική και οικονομική του κόσμου. Η διάλυση της νομισματικής ισοτιμίας. Μεγάλη ζημιά για την ανθρωπότητα. Αλλά είναι ο Κύριος έρχεται. Μέσα σε ένα πρωινό της Παρασκευής χαθήκανε 2-3 από αξίες οικονομικές. 2-3 σε ένα πρωινό. Όλα γκρεμίζουν, αδερφοί. Μην νομίζω ότι εσύ θα μείνεις όρθιος ή εγώ. Μόνο αυτός που έχει τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο αυτός που έχει τον Χριστό. Μόνο σε αυτόν θα έρχεται η απρόβλεπτη ευλογία. Έξω όταν λένε οι άνθρωποι ειρήνη και ασφάλεια, ευνίδιος όλεθρος. Σε σένα θα έρχεται απρόβλεπτη ευλογία. Θα ανθίζει το ξερό κλαρί. Θα καρποφορεί εις δόξαν Θεού Πατρός. Χαίρετε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και πάλι θέλω επιχαίρετε. Πάντοτε χαίρετε. Αμήν.